Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε εδώ στο γήπεδο της Βάρης, όπου ήρθαμε να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Αστέρα Βάρης. Και μαζί μας έχουμε τον υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος του Αστέρα Βάρης, τον κύριο Βασίλη Παπαμιχαήλ. Κύριε Παπαμιχαήλ, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε πάλι κοντά μας. Να προβάλλουμε την προσπάθεια των παιδιών. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις της ΕΠΟ. Εμείς πάντοτε ακούμε τα θεσμικά όργανα και ακολουθούμε τις αποφάσεις τους. Μια νέα απόφαση τελευταία για έναρξη του πρωταθλήματος την επόμενη εβδομάδα. Λογικό για να όσο το δυνατόν να προετοιμαστούν περισσότερο. Και για τις ομάδες, θεωρώ, και για τη διοίκηση, τη νέα διοίκηση της ΕΠΟ, και συγχαρτήρια στον νέο πρόεδρο, τον κύριο Ζαγοράκη, και σε όλα τα μέλη. Πιστεύω ότι όλοι θα λειτουργήσουν εποφελία του αθλήματος, τόσο στο υψηλό επίπεδο όπως και στο επίπεδο το δικό μας. Και είναι λογικό να πάμε μια εβδομάδα πίσω, να προετοιμαστούν και τα παιδιά καλύτερα, για όλες τις ομάδες το λέω αυτό. Και να είναι και η ΕΠΟ έτοιμη να αντιμετωπίσει τα θέματα που θα προκύψουν μέσα από το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθήσουμε, ούτως ώστε να είμαστε χωρίς κίνδυνο. Τα τεστ γίνονται έτσι κάθε εβδομάδα? Ό,τι καλεί το πρωτόκολλο της ΕΠΟ, κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, στέλνουμε τα αποτελέσματα στην ΕΠΟ με επιστοποίησεις, με γιατρούς οι οποίοι έρχονται στο γήπεδο. Ακολουθούμε ό,τι έχει σχεδιαστεί και δεν παρεκκλίνουμε σε καμία περίπτωση. Θα είναι έτοιμος ο Αστέρας Βάρης την επόμενη εβδομάδα, πρώτο παιχνίδι με την επανέναρξη με τον Πανελληνιακό εδώ στο γήπεδο της Βάρης? Όλα τα χρόνια θεωρώ που είμαστε και μιλάμε, πάντοτε λέμε αλήθειες. Καμία ομάδα δεν θα είναι έτοιμη. Θέλω να πιστεύω όμως μέσα από όλη αυτή την αναμονή, τόσο όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, τα τεχνικά επιτελεία, τον κόσμο, θα δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό. Παιχνίδι με παιχνίδι θα ετοιμαστούν οι ομάδες. Σίγουρα θα χρειαστούν άλλες τουλάχιστον 20 μέρες για να βρεθούμε σε ένα επίπεδο, το top επίπεδο που έπρεπε να είναι σε αυτή την αγωνιστική περίοδο. Αλλά αυτό είναι και αυτό θα ακολουθήσουμε. Θα βγάλουμε περισσότερο ψυχή και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Προπονήσεις καθημερινές. Βλέπουμε και Κυριακή υπάρχει προπόνηση. Και Σάββατο και Κυριακή. Εμείς το καλό με εμάς είναι ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, γιατί είχαμε ξεκινήσει 20 Ιουλίου. Και τα παιδιά, παρότι μείνανε αρκετό καιρό έξω, ήρθανε πιο γρήγορα από ό,τι θα περιμέναμε σε ένα επίπεδο φυσικής κατάστασης που με κάποιες άλλες ομάδες που δεν θα είχαν προετοιμαστεί τόσο νωρίς, δεν θα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δουλέψανε καλά και στην διάρκεια του κλεισίματος και θα είμαστε σε καλό επίπεδο. Θα είμαστε. Είμαστε ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν? Δεν έχουμε αγωνιστικά. Υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών? Εκτός από το Χαλκιά, ο οποίος χειρουργήθηκε, το παιδί είναι σε κατάσταση αποκατάστασης, δεν έχουμε άλλα θέματα. Δόξα τω Θεώ. Θα γίνει κάποια άλλη προσθήκη ή έχει κλείσει το ρόστερ? Το έχω πει και άλλη φορά. Ποτέ ένα ρόστερ δεν είναι κλεισμένο 100%. Εάν βρεθεί κάποια περίπτωση η οποία είναι πολύ καλύτερη από κάποιο ποδοσφαιριστή που έχουμε, θα το εξετάσουμε. Όμως δεν κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις, ούτε κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού, ούτε κάνουμε κινήσεις της τελευταίας στιγμής. Πάντοτε με μελέτη και πάντοτε μέσα από ένα πρόγραμμα και ένα πλάνο που έχουμε χαράξει από την αρχή. Εδώ και 2 χρόνια νομίζω ότι αυτό ακολουθούμε. Τώρα τα παιδιά που ήρθανε είναι μετά από εισήγηση του προπονητή, μετά από παρακολούθηση και κυρίως βλέποντας το τι έχουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κοιτάμε όσο το δυνατόν να έχουμε λύσεις, γιατί θα χρειαστούν 7 τελικοί να παίξουμε. Με βάση το πρόγραμμα, κύριε Παπαμιχαήλ, ουσιαστικά η ολοκλήρωση του πρώτου γύρου και τα παιχνίδια που έχετε, το θεωρείτε εύκολο πρόγραμμα για σας? Βατό? Κανένα πρόγραμμα δεν είναι εύκολο. Ίσα-ίσα, εάν έχεις 2 γύρους να παίξεις, πολλές φορές οι ομάδες κάνουν και τις επιλογές τους, φορμαρίζονται σε κάποια επίπεδα. Τώρα έχεις να παίξεις 7 τελικούς. Δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο. Όλα τα παιχνίδια είναι τα ίδια. Τα ίδια. Ακόμα και θεωρητικά με το πιο εύκολο αντίπολο, που για μένα δεν υπάρχει. Είδαμε ότι οι ομάδες έχουν ενισχυθεί, ομάδες που έχουν ιστορία, ομάδες που έχουν φέρει καλούς παίκτες. Τα 7 παιχνίδια που έχουμε να παίξουμε είναι 7 τελικοί για μας. Και έτσι θα τα δούμε. Πρώτο μάτς, όπως αναφέραμε πριν, με τον Πανελληνιακό εδώ, στο γήπεδο της Βάρης. Να μπείτε με το δεξί, κύριε Παπαμιχαήλ, θέλετε?
όχι μόνο με το δεξί, θέλουμε να μπούμε όπως μπήκαμε και στην αρχή του πρωταθλήματος, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο. Από τις πληροφορίες που έχουμε, η Ελευσίνα παίζει και αυτή καλό ποδόσφαιρο και αυτό θα βοηθήσει και τους γιος μας να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Θεωρώ ότι η προσπάθεια δική μας θα είναι στα μέγιστα για να μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε και να κρατηθούμε ψηλά όπως είμαστε και τώρα. Το αναφέρατε και πριν, θα ήθελα ξανά έτσι το σχόλιο σας για τον νέο πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Θοδωρή Ζαγοράκη. Και επίσης, επειδή ήσασταν και στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ, η επανεκλογή του Προέδρου της Ένωσης Αθηνών, του κ. Παναγιώτη Δημητρίου, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, και αν πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι στο ποδόσφαιρο με την εκλογή του κ. Ζαγοράκη. Δύο πρόσωπα με μεγάλη εμπειρία, ο καθένας στον τομέα του. Ο νέος πρόεδρος έχει την εμπειρία των αγώνων σε υψηλό επίπεδο, των διοργανώσεων σε υψηλό επίπεδο, των επαφών σε υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι η ανάμειξή του με τα κοινά στην ΕΠΟ αυτό και μόνο θα έχει σαν στόχο, δηλαδή να φέρει την Ελλάδα στα ψηλότερα σημεία όπως όταν αγωνιζόταν εκείνος την είχε φτάσει. Όσον αφορά τον κύριο Δημητρίου, είναι παλιός γνώριμος, έχει περάσει από όλα τα επίπεδα, είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί στην ΕΠΣΑ επί χρόνια και θα ήταν άδικο για μένα ένας άνθρωπος τέτοιος ο οποίος έχει τόσα χρόνια εμπειρίας και τόσα χρόνια προσφοράς να μην ανταμυθεί με ένα πόστο σαν και αυτό που έχει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι και οι δύο μαζί με όλους τους υπόλοιπους που είναι στην Επιτροπή μπορούν να κάνουν πράγματα εποφελία του αθλητισμού και γενικότερα της Ελλάδος. Γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν παράγοντες, υπάρχουν χιλιάδες αθλητές και μπορώ να πω αρκετοί από αυτούς σε καλό επίπεδο, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε το ποδόσφαιρο στα σχολεία, σαν άθλημα. Εάν κατορθώσουμε και βάλουμε σαν μάθημα το ποδόσφαιρο στα σχολεία, πιστεύω τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα έχει πετύχει όσα δεν πέτυχε τα προηγούμενα. Γιατί είναι μεγάλο, υψηλό το επίπεδο πολλών παιδιών, τα βλέπουμε και εδώ στο γήπεδό μας όταν είναι μαθητικοί αγώνες, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και νομίζω και οι δύο μπορούν σε αυτό το επίπεδο του ερασιτεχνικού να βοηθήσουν, αλλά και κατά κύριο λόγο στο επαγγελματικό, ώστε να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα εποφελία και των δύο. Κύριε Παπαμιχαήλ, πρέπει να ανοίξουν οι ακαδημίες, να αρχίσουν οι προπονήσεις. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Θυμάμαι ακριβώς την ίδια ερώτηση την προηγούμενη φορά που είχαμε βρεθεί πριν από κάποιους μήνες. Και είχα εκφράσει την άποψη ότι θα έπρεπε πρώτα να ξεκινήσουν οι ακαδημίες. Βέβαια, τα σχολεία είναι ακόμα κλειστά. Ναι. Πρώτα να ξεκινήσουν οι ακαδημίες. Γιατί σε ένα χώρο που ελέγχεται και τηρείται το πρωτόκολλο, θα μπορούσαμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας πολύ εύκολα, επειδή δεν θα υπήρχαν διαδημοτικές μετακινήσεις να παίξουμε παιχνίδια με άλλες ομάδες κτλ. Μέσα σε ένα μήνα να είχαμε συμπεράσματα για το πώς κινούνται σύμφωνα με τα κρούσματα, με τις συμπεριφορές των παιδιών κτλ. Και από εκεί και πέρα να δούμε αν μπορούμε να ανοίξουμε και τα πρωταθλήματα. Το είχα κάνει πρόταση και την προηγούμενη φορά. Δεν εισακούστηκε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εξετάστηκε. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ακαδημίες. Σίγουρα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Χωρίς εκτόσεις όμως. Με την έναρξη και των σχολείων, έτσι, γιατί τα σχολεία είναι ακόμα κλειστά. Εγώ, είτε τα σχολεία είναι κλειστά είτε ανοιχτά, αυτό θα μπορούσε να γίνει. Και σαν εκτόνωση των παιδιών, γιατί μετά από κάποιες ώρες μπροστά σε μια τηλεόραση ή σε ένα λάπτοπ ή σε ένα κινητό τηλέφωνο κάνοντας τα μαθήματα, σίγουρα χρειάζεται μια εκτόνωση. Νομίζετε ότι δεν βγαίνουν τα παιδιά έξω ή δεν κυκλοφορούν? Εγώ, επειδή είμαι και αντιδήμαρχος εδώ και έχω και την ευθύνη και της Δημοτικής Αστυνομίας, στους περισσότερους χώρους των σχολείων το απόγευμα γίνεται το «έλα να δεις». Τι θα πεις στα παιδιά, φύγετε, μην αθληθείτε? Λυπάμαι που το λέω, αλλά χρειάζονται εκτόνωση. Και νομίζω σε ένα υγιές περιβάλλον, με το να ακολουθούν τα πρωτόκολλα οι σύλλογοι και να είναι χωρίς αποδικηρία στον αγωνιστικό χώρο, θα πρόσδιδε κάτι το καλό. Ωραία. Κύριε Παπαμιχαήλ, τι να περιμένουμε από τον Αστέρα Βάρης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής? Θα περιμένουμε μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, ξεκινώντας από τον πρόεδρο, που δίνει πάντοτε το έναυσμα, το τεχνικό επιτελείο και όλους τους ποδοσφαιριστές και όλους εμάς που είμαστε δίπλα, και ο κόσμος
που αδειμονεί να δει ξανά την ομάδα και από την τηλεόραση αλλά και γύρω-γύρω έχετε έρθει, έχετε δει τι γίνεται. Θα δούμε την ομάδα σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και ευελπιστούμε στο τέλος να είμαστε εμείς αυτοί που θα πανηγυρίσουμε. Ωραία, κλείνοντας, τι θα θέλατε να υποσχεθείτε στους φιλάθλους του Αστέρα Βάρης, εκπροσωπώντας τη διοίκηση ως υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος? Κάθε χρόνο υπάρχει ένας σχεδιασμός, ο οποίος ακολουθείται απαρέγκλητα. Αυτό φαίνεται τα τελευταία χρόνια ότι μας έχει δώσει μια δυναμική ξεχωριστή που υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Κάποια στιγμή, δεν θα κρίνω πώς και γιατί, είχε αλλάξει, αλλά επειδή χρόνο με το χρόνο υπάρχει βελτίωση σε όλους τους τομείς και εμείς βελτιωνόμαστε σαν άνθρωποι και σαν διοίκηση, θεωρώ ότι έχοντας αυτό το επίπεδο που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή, μόνο καλύτερες μέρες μπορούμε να περιμένουμε. Κάθε επιτυχία στον Αστέρα Βάρης. Ευχαριστώ πολύ. Υγεία σε όλους τους συλλόγους, παράγοντες, αθλητές, προπονητές, σε όλους, και όλοι μαζί μπορούμε να πάμε το ποδόσφαιρο ένα βήμα πιο μπροστά. Ευχαριστώ πολύ.